Εδώ είμαστε σχετικώς με τις τέχνες από το κανάλι 7Arts. Μπορείτε να μας βρείτε στο Φάτσο Βιβλίο, στο στιγμιαίο τηλεγράφημα και στο τιτίβισμα. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, κάντε την τώρα, πατήστε και το καμπανάκι. Στην Αυστρο-Ουγγαρία, κοντά στην όμορφη Βιέννη, γεννιέται ένας ιδιαίτερος ζωγράφος, ο Γκουστάβ Κλίμτ. Ο πατέρας του, Χαράκτης Χρυσού, δημιούργησε μια πολυμελή οικογένεια που ζούσε φτωχικά, αλλά κληροδότησε στα αγόρια του το καλλιτεχνικό του ταλέντο. Μείνετε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για τον ζωγράφο που κατάφερε να συνδυάσει την εικονιστική με την αφηρημένη ζωγραφική, καταλήγοντας στο συμβολισμό. Ο Κλίμτ, όπως και ο αδελφός του ο Έρνστ, έλαβαν υποτροφία και φοιτήθηκαν στη σχολή εφαρμοσμένων τεχνών της Βιέννης. Ο Κλίμτ ολοκλήρωσε τη φοιτησή του ως αρχιτέκτονας, ζωγράφος και κατόπιν μελέτησε διάφορες τεχνικές όπως εκείνη του ψηφιδωτού και της νοπογραφίας. Όταν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους, τα δύο αδέλφια μαζί με τον συμφοιτητή τους Φραντς Μάτσχα ίδρυσαν την Εταιρεία Καλλιτεχνών περίπου το 1881. Το επαγγελματικό τους εγχείρημα στέφθηκε με επιτυχία και γρήγορα ήρθε η αναγνώριση και η αποδοχή από τη βιενέζικη κοινωνία. Το πολιτισμικό περιβάλλον της Βιέννης εκείνη την περίοδο ήταν ιδιαίτερα ανθυρό και σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Φρόιντ, ο Βάγνερ, ο Μάλερ έμεναν εκεί. Η μεγαλοαστική τάξη που ζούσε στη γοητεία της Belle Époque κυριαρχεί απολαμβάνοντας τις τελευταίες ημέρες της ακμής της και διαμορφώνει την κουλτούρα της πόλης. Επηρεασμένος από την ατμόσφαιρα της πόλης του, ο Κλίμτ οραματίζεται και διαμορφώνει την τέχνη του. Αρχικά ακολουθεί τις αρχές του ακαδημαϊσμού. Υπήρξε μεγάλος θαυμαστής του δασκάλου του Hans Makart, γνωστό ζωγράφο του βιενέζικου ιστορικισμού. Ο Κλίμτ ανέλαβε μετά το θάνατό του να ολοκληρώσει τις τοιχογραφίες του στο κλιμακοστάσιο του Μουσείου Ιστορίας της Τέχνης της Βιέννης και με την Εταιρεία Καλλιτεχνών δέχεται παραγγελίες για εσωτερικές τοιχογραφίες και οροφές δημόσιων κτιρίων στην Ρίξτραμπ, όπου ζωγράφισε με μεγάλη αποδοχή το Allegories and Emblems. Ο αυτοκράτορας Φραντς Ιώζεφ ο πρώτος απένιμε στον Κλίμτ το χρυσό μετάλλιο του Τάγματος της Τιμής το 1888 για τις τοιχογραφίες και τη συνολική του προσφορά στην τέχνη. Επίσης έλαβε το αυτοκρατορικό βραβείο για το έργο του στην Back Theater της Βιέννης. Παρά την αναγνώριση του έργου του και ενώ έγινε επίτιμο μέλος των Πανεπιστημίων του Μονάχου και της Βιέννης, απέφυγαν το διορισμό του ως καθηγητή στην Ακαδημία Καλών Τεχνών. Μια σημαντική γνωριμία περίπου το 1890 έμενε να σημαδέψει το υπόλοιπο της ζωής του. Ο Κλίμτ γνωρίζει την Emily Flog, η οποία ήταν ταλαντούχα σχεδιάστρια μόδας και επιχειρηματίας που παρέμεινε σύντροφός του ως το τέλος της ζωής του. Ωστόσο, αυτό δεν τον εμπόδισε να διατηρεί παράλληλες σχέσεις με άλλες γυναίκες και να αποκτήσει 14 παιδιά. Ο Κλίμτ σχεδίαζε για τον οίκο μόδας της Emily Flog και στις δημιουργίες του περιέλαμβανε τοπογραφίες του. Όταν ο πατέρας του και κυρίως ο αδελφός του Έρνστ πεθαίνουν το 1892, ο Κλίμτ κλονίζεται τόσο ώστε το καλλιτεχνικό του όραμα διαφοροποιείται. Λίγα χρόνια μετά επέρχεται η παρακμή και το τέλος της Εταιρείας Καλλιτεχνών. Στο μεταξύ, στη Βιέννη ξεσπά διαμάχη μεταξύ νεωτεριστών και παραδοσιακών καλλιτεχνών με αποτέλεσμα την οριστική ρήξη ανάμεσά τους. Ο Κλίμτ, ο οποίος είχε όλα τα εχέγγυα να συνεχίσει τη λαμπρή του καριέρα στους κόλπους του συντηρητικού κατεστημένου, επιλέγει να συμπράξει με τους νεωτεριστές. Υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Απόσχησης το 1897 και πρώτος πρόεδρος της. Σύμβολό τους ήταν η Αθηνά Παλάδα, η Θεά της Σοφίας. Εκδώσανε περιοδικό, το Ver Sacrum, όπου ο Κλίμτ έγραφε επί 2 χρόνια. Η ομάδα της Απόσχησης δεν προώθησε κάποιο καλλιτεχνικό στυλ, ούτε έγραψε μανιφέστο. Ενθάρρυνε τη συνύπαρξη όλων των καλλιτεχνικών εκφράσεων.
Στόχος της ήταν να δοθεί στους νεοτεριστές καλλιτέχνες η δυνατότητα να εκθέσουν τη δουλειά τους και να φέρει έργα σπουδαίων ξένων δημιουργών στη Βιέννη. Σύμφωνα με τη διακήρυξη του Herman Bar, κατά την πρώτη έκθεση της ομάδας, το εγχείρημά τους αποτελούσε μια μάχη εναντία στα γεράκια που τοποθετούσαν το εμπορικό τους συμφέρον πάνω στην άνθηση της τέχνης. Η συμβολή του Klimt στην ομάδα ήταν πολύ σημαντική. Όταν αποχώρησε το 1905, σταδιακά επήλθε η παρακμή της απόσχεσης. Το νέο του ύφος, τόσο αιρετικό για την εποχή του, μπορεί να προκάλεσε τον εξοβελισμό του από τις κρατικές παραγγελίες, η φήμη του όμως εκτοξεύτηκε στα ύψη. Η ζήτηση των έργων του από πλούσιους διανοούμενους, στους οποίους ασκούσε ιδιαίτερη έλξη, αυξήθηκε. Ζήτουσαν προσωπογραφίες των συζύγων τους, ακόμη και αν δεν έμοιαζαν αρκετά σε εκείνες, και τις παρουσίαζε σαν γυναικείες και συνάμα υπεροπτικές. Ο τρόπος που ζωγραφίζει ο Klimt υφίσταται μια αξιοσημείωτη αλλαγή το 1908. Εγκαινιάζει ένα νέο στυλ ζωγραφικής μακριά από τα πρότυπα της εποχής, αντλώντας έμπνευση και στοιχεία από παντού. Επιλέγει θέματα μυθολογικά, βιβλικά, προσωπογραφίες, τοπιογραφίες, καταφέροντας να τα βγάλει από την εποχή τους και να τα εισάγει στην δική μας. Ανήσυχη φύση, μέχρι το τέλος της ζωής του, οδηγήθηκε από τον κλασικισμό και τον μπαρόκ στον ιμπρεσιονισμό και τον συμβολισμό. Η επαφή του με τον φοβισμό, τον εξπρεσιονισμό και το έργο του Toulouse-Lautrec υπήρξαν έμπνευση κατά την ύστερη περίοδο του Klimt για τη δημιουργία των μαγευτικών του καλλιδοσκοπίων. Εντυπωσιάστηκε από την τέχνη της Ανατολής, την Ιαπωνική τέχνη και κυρίως τα χαρακτηριστικά της. Κατάφερε να συνδυάσει το συμβολισμό με την Art Nouveau, υιοθέτησε στοιχεία από τα αρχαιοελληνικά αγγεία και τα αιγυπτιακά. Τα έργα του αποτέλεσαν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο παλιό και το νέο. Ο ιδιότερος τρόπος ζωγραφικής του έδωσε όθηση στην ανάπτυξη της Art Nouveau και επηρέασε τους μοντερνιστές ζωγράφους. Έδωσε ένταση στις μορφές, κάλυψε μεγάλες επιφάνειες με φύλλα χρυσού, αξιοποίησε αφηρημένα μοτίβα, δημιούργησε συνθέσεις από φιγούρες και στολίδια και ασχολήθηκε απροκάλυπτα με θέματα όπως ο ερωτισμός, η ηθική και η υποκρισία. Ο αισθησιασμός αποτελεί τον τρόπο προσέγγισης της πραγματικότητας από τον Klimt. Ο κόσμος του Klimt ήταν χρυσός και οι γυναίκες βρίσκονταν στο επίκεντρο αυτού του κόσμου. Η αρχιετυπική μοιραία γυναίκα, εκφράζοντας την περιφροσύνη και υπεροψία, κυριαρχεί είτε παίρνει τη μορφή της αρχαίας Ελληνίδας, όπως της θεάς Αθηνάς, είτε της βιβλικής Ιουδίθ. Με την γυμνή αλήθεια του, ξέφυγε από το κλασικό ιδεώδες που ήθελε εξειδρανικευμένη την απεικόνιση του γυναικείου σώματος. Οι άντρες έχουν το δευτερεύον, σχεδόν διακοσμητικό, ρόλο στους πίνακές του. Ποιος δεν γνωρίζει το φιλί, τον πίνακα της χρυσής του περίοδου που κοσμεί προσωπικούς, οικογενειακούς, επαγγελματικούς χώρους και τους ζεσταίνει με την αντανάκλαση του χρυσού και την τρυφερότητα του ζευγαριού που απεικονίζει. Είναι από τις λίγες φορές που ο άνδρας υπερτερεί σε έργο του και προκάλεσε τα κατηγορώ των φεμινιστριών. Το έργο του Klimt αποτελεί συγκερασμό εικονιστικής και αφηρημένης ζωγραφικής. Ζωγράφιζε συχνά σε τετράγωνους μουσαμάδες, κυρίως στα τοπία του. Θεωρούσε ότι το συγκεκριμένο σχήμα παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες, αφού μπορεί να προεκταθεί προς όλες τις κατευθύνσεις, προσφέρει μια αίσθηση γαλήνης και αποτελεί τμήμα της συμπαντικής ολότητας. Όσο σιωπηλός ήταν ο ίδιος, τόσο φλίαρο είναι το έργο του. Το κενό δεν είχε θέση στις δημιουργίες του. 157 χρόνια αργότερα τα έργα του ακόμα συγκλονίζουν. Οι μορφές στους πίνακές του είναι γεμάτες από ζωή. Η ζωγραφική του αφήγηση έχει τόση αμεσότητα που θαρρείς πως τα πρόσωπα απευθύνονται στο θεατή. Ο λουλουδένιος κόσμος του έβγαινε από τον κήπο του και εισχωρούσε στους πίνακές του. Ωστόσο, ακόμη και όταν το θέμα του φαντάζει αθώο, όπως την προσωπογραφία της Φρίτσα Ράιντλερ, ο λανθάνων σεξουαλισμός δημιουργεί μια ειδονοβλεπτική αίσθηση στη θέαση των έργων του.
Ανάμεσα στα έργα του ξεχωρίζουν οι δύο εξαιρετικές ζωοφόροι που δημιούργησε η ζωγράφος του Μπετόβεν 1902, εμπνευσμένη από την 9η συμφωνία του συνθέτη, και η ζωοφόρος Στοκλέτ το 1905, όπου αλληλεπιδρούν οι τέχνες μεταξύ τους. Οι διακοσμητικές συνθέσεις και η αρχιτεκτονική με το χρώμα και την γεωμετρική αφαίρεση στο προσκήνιο. Η διαφοροποίηση στην οπτική του από την μία ζωοφόρο στην άλλη είναι εμφανής. Στην πρώτη, οι εραστές, αν και αγκαλιασμένοι, μοιάζουν να αντιμάχονται, ενώ στη δεύτερη έχει επέλθει η γαλήνη, η χαρά της ζωής και η ευτυχία, μέσα από αντίστοιχα σύμβολα. Ο Κλίμτ έλαβε το πρώτο βραβείο στην Παγκόσμια Έκθεση της Ρώμης το 1911 για τον πίνακά του «Θάνατος και ζωή». Απεβίωσε στη Βιέννη στις 6 Φεβρουαρίου το 1918, άρρωστος από επιδημία γρίπης και το σώμα του αποτεφρώθηκε. Άφησε πίσω του μια μεγάλη καλλιτεχνική κληρονομιά και πολλούς ανολοκλήρωτους πίνακες. Τίποτε όμως δεν έχει τελειώσει. Μετά το θάνατό του άρχισε μια ακόμη χρυσή, σύγχρονη περίοδος για τον Κλίμτ. Αρκετά από τα έργα του πουλήθηκαν στις υψηλότερες τιμές μεμονωμένων έργων τέχνης όλων των εποχών. Μερικά από αυτά είναι το Landhaus am Attersee που πουλήθηκε 20.128.000 δολάρια, η πρώτη βερσιόν του Apple III για 33 εκατομμύρια δολάρια, το Bridge Forest αγοράστηκε για 40,3 εκατομμύρια δολάρια και το Adele Block Bower για 88 εκατομμύρια δολάρια. Εκείνο όμως που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ήταν ο πίνακας γυναίκα από χρυσό που ζωγραφίστηκε το 1907 και αγοράστηκε 135 εκατομμύρια δολάρια για την New Gallery της Νέας Υόρκης. Πρόκειται για την προσωπογραφία της Adele Block Bower, συζύγου μεγιστάνα της εποχής που έγινε διάσημη χάρη σε αυτόν τον πίνακα, ο οποίος έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Η Adele Block Bower, λάτρης των τεχνών, δεχόταν στο σπίτι της την αφρόκρεμα των συγγραφέων, μουσικών, ζωγράφων όλης της Βιέννης. Μετά το θάνατό της, ο πίνακας ανήκε στην οικογένειά της Μαρίας Βικτόρια Μπλοκμπάουερ, άνυψιά της Αντέλ, η οποία ήταν εβραϊκής καταγωγής. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ναζί με τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία έκλεψαν και τον πίνακα. Η Μαρία, παντρεμένη πια, με τον σύζυγό της Άλτμαν, καταφέρνουν να διαφύγουν κατόπιν μεγάλων ταλαιπωριών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο πίνακας από τους Ναζί πέρασε στο Αυστριακό κράτος και βρισκόταν στο Μουσείο της Βιέννης. Όταν σε μεγάλη ηλικία η Μαρία Άλτμαν συνειδητοποίησε πως μπορούσε να διεκδικήσει το έργο, άρχισε ένα μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα και τελικά δικαιώθηκε. Η Αυστρία αναγκάστηκε να της επιστρέψει τον πίνακα 68 χρόνια αργότερα, τον οποίο πούλησε στο αστρονομικό ποσό που προαναφέρθηκε, όταν μετά τη δικαίωσή της η Μαρία Άλτμαν ρωτήθηκε από αυστριακό δημοσιογράφο εάν θα μπορούσε να δανείσει τον πίνακα στην Αυστρία, έδωσε την αποστομωτική απάντηση: «Σας τον δανείσαμε για 68 χρόνια. Αρκετά με τα δανεικά». Ο Κλίμτ με το έργο του συνέβαλε στην αναγνώριση της αυστριακής τέχνης από τη διεθνή κοινότητα και η Βιέννη δεν τον ξέχασε. Το 2012 τον τίμησε με πολλές εκθέσεις με αφορμή τα 150 χρόνια από τη γέννησή του. Αυτά για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, ένα ραντεβού τελευταίο για αυτή την περίοδο. Αν αυτό το επεισόδιο σας άρεσε, κάντε ένα like, γράψτε κάτω στα σχόλια ποια έργα σας αρέσουν του Γκουστάβ Κλίμτ και θέλετε να μιλήσετε για αυτά. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, subscribe και κλικ στο καμπανάκι. Όσο για την τέχνη, η τέχνη δεν έχει όρια, είναι ελεύθερη, είναι για όλους και όλοι μπορούν να την κάνουν. Από τον Σκιά, να είστε πάντα καλά και να τα λέτε!